Κώστα, είσαι κρατούμενος στον Κορυδαλό. Ναι. Πόσο καιρό είσαι κρατούμενος και πόσο έχεις ακόμα σε ποινή? Είναι 2,5 χρόνια και δεν ένα. Και έχεις άλλο ένα. Από ό,τι ξέρω, είσαι αυτή τη στιγμή πάσχεις από τι? Είσαι οροθετικός. Τι σημαίνει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι οροθετικός να είναι στον Κορυδαλό? Τι σημαίνει, δηλαδή, έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλή? Ένας κρατούμενος να είναι στο Κορυδαλό είναι καταδίκη, με μια λέξη. Ο οροθετικός όταν είναι εκτός Κορυδαλού, δηλαδή όταν νοσηλεύει, όταν χρειαστεί να νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο, νοσηλεύει είτε καθηγία ή ανά τρεις μήνες μέσα στο θάλαμο. Όταν είναι ειδικά εις προβλήματα άσθηματος, είναι θυματικός και αυτά, είναι μόνος του. Εδώ πέρα είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο σε ένα θάλαμο. Αν η θάλαμο είναι σχεδιασμένη για 3 άτομα, από 3 μπορεί να πάρει 13, 23, 13, όσους θέλεις. Πάνε μέσα, πατάνε, πετάνε σαν το τσουβάλι τις πατάτες μέσα στο χώρο, στηβάζονται και τους πάρουν. Και όσους λεπτόμενους που έχουμε τίποτα για να μπουν μέσα. Α, είναι άθλιες Αυτό συνθήκες. γιατί Είναι άθλιες συνθήκες όσο για αυτό. καταστολή του αφεντικού είναι κατά να το καταδικάσει. Γιατί θέλει συνθήκες καθαριότητας, υγιεινής και θεραπείας στη θηλία. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο που θέλει όλα αυτά τα πράγματα και το στηβάζουμε, είναι αυτό ότι είναι καταδικαστικό και όταν είναι πεθάνει. Τώρα το αν πεθάνει ή δεν πεθάνει δεν του ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι φιλοδικαιολογεί κάποια πτώματα, τα οποία είτε λιγότερα είτε περισσότερα αυτά δικαιολογούνται. Από άποψη δηλαδή ο αφεντικός δεν μας βλέπουν καν σαν αφεντικός, μας βλέπουν σαν φυλακισμένους και υγιείς φυλακισμένους. Να συμπεριφέρονται ακριβώς αντίθετα από ό,τι πρέπει να συμπεριφερθούν. Να σε Φυσικά αυτό το ξέρουν, δεν τα γνώρι. ρωτήσω κάτι, Κώστα. Κώστα, να σε ρωτήσω, τα φάρμακα δίνουνε ή όχι? Φάρμακα στην αρχή μέχρι να μπει και λοιπά, δεν θα κάνει εξάμεινο να σου δώσουν. Γιατί πρέπει να πάνε εγκρίσει από το κλινικό και λοιπά, και αυτά αργούν. Χωρί για το ότι πολλές φορές δεν έχουν και διαθέσιμα χλαμπίδια, οπότε αρχίζει το θέμα περισσότερο. Μάλιστα. Άθλια η κατάσταση, δηλαδή έτσι πως την περιγράφεις είναι καταδικαστική σε θάνατο ουσιαστικά. Ναι, παίρνει για να πεθάνεις. Παίρνει για να πεθάνεις. Εσύ μπορεί να βγεις ένα χρόνο, αλλά υπάρχουν φαντάζομαι κάποιοι που είναι πολύ περισσότερο καιρό μέσα στη φυλακή. Δηλαδή θέλω να μου πεις, υπάρχουν κρατούμενοι μεγάλης ηλικίας που είναι στο νοσοκομείο? Υπάρχουν 70 χρονών, υπάρχουν 80 χρονών βέβαια. 80 χρονών στο νοσοκομείο? Ναι, τι είδους έχουν μέσα εκεί? Υπάρχουν και με τρύπες στην κεφάλι υπάρχουν, με καρκίνους, με λεμφώματα, με θεραπευόμενες αρρώστιες. Αλλά και αυτή την κεφτάδα, μην έχουμε αυθεντικό που είναι 60 χρόνια, 65. Κόλαση δηλαδή. Κόλαση. Μπαίνεις και να πεθάνεις, μπαίνεις για να πεθάνεις. Αυτή είναι αποστολή δηλαδή. Εσωφρενισμός δεν είναι χάρη φυσικά ούτε στη φυλακή ούτε πουθενά. Εδώ απλά σαν αυθεντική μπαίνουμε για να πεθάνουμε, να το ξέρουμε. Το να δεν πεθάνει είναι θέμα σύμπτωση. Και καλή τύχη. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Κώστα. Από ό,τι διάβαζα, ήσασταν σε κινητοποιήσεις οι κρατούμενοι για καλυτέρευση των συνθήκων και υγειονομικής και για την υγειονομία σας. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοίταξε να δεις, ο αριθμός να τα πάρει μόνο ένα για να καταλήξουμε στην ερώτησή σου. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Από 15-20 που ήταν πριν 3 χρόνια, 4 από ό,τι ακούω και εγώ, έχουμε φτάσει να είμαστε 120. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη η οποία ούτε αυτή την υπολογίζανε, αλλά και να την υπολογίζανε και από τη βλέπανε χώρα που δεν κάνουν τίποτα, δεν του ενδιαφέρει. Εννοείς, συγγνώμη, εννοείς ασθενείς 120? Ναι, 120 ασθενείς, οροθετική μιλάω. Α, οροθετική, γενικώς σε όλη την Ελλάδα ή στον Κορυδαλό? Στο Κορυδαλό, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους οροθετικούς του Κορυδαλού. Α, μάλιστα. Είμαστε σε λίγο πριν 4 χρόνια 15 με 20 άτομα και έχουμε φτάσει τώρα τα 120. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, δηλαδή το λέω περισσότερο 95% είναι τοξικομανείς. Ναι. Δηλαδή είναι ένα νοσοκομείο των ψυχομανών οροθετικών. Ελάχιστοι είναι αυτοί που δίνουν το ψυχομανεί, ελάχιστοι. 3, 4, 5, έτσι όπω είναι. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να κρίσει αυτή την υποδομή. Δεν υπάρχει ο μεγάλο αριθμό του κάθε μέρα και σε σχέση με τι υφιστάμενε υποδομέ δημιουργεί ένα εκπληκτικό πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εν τω μεταξύ, σκόπιμο εδώ πιστεύω δεν το βάζουμε στα εσύ. Γιατί το ΕΣΥ προβάλλει κάποιους κανονισμούς, τους οποίους δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Αυτό πιστεύω είναι και το βασικό αίτιο που μένει εκτός ΕΣΥ. Τώρα, προφασίζονται διάφορα πράγματα για να μην το πάνε στο ΕΣΥ, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Υπουργείο Υγείας, δεν, χίλια δεν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΥ, γιατί δεν τελεί κανένα ούτε κτηριακό, ούτε υποδομής, ούτε αριθμό.
έχουμε τώρα τότε γιατρούς. Δεν υπάρχουν γιατροί. Υπάρχει ένας γιατρός, ένας παθολόγος γιατρός για τους 120 ευθετικούς. Ο οποίος αυτός γιατρός δεν είναι ανελιπτός κάθε μέρα εδώ, γιατί έχει και τις γυναικείες φυλακές στη Θήβα, γιατί πρέπει να πάει στο Υπουργείο, γιατί πρέπει να παρακολουθεί σεμινάρια, γιατί. Ουσιαστικά δεν έχουμε γιατρό. Είναι δυνατόν 120 άτομα ευθετικοί να μην έχουν γιατρό, να μην έχουν θεραπείες που να δίδονται με τρόπο επαρκή, αλλά σήμερα έχω, αύριο δεν έχω. Εγώ χρειάζομαι εκτός από το ιατρικό φάρμακο που παίρνω, άλλες θεραπείες. Θεραπείες για διαβήτη, για χοληστερίνη, για πίεση, για. Για ένα κρυολόγιο που θα πάτε κλπ. Δεν έχουν. Δεν έχουν φάρμακα σου. Ίσως δεν είναι σήμερα και αύριο δεν έχουν. Γιατί όταν πάρω μια επιβίωση, όταν παίρνω το φάρμακο για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη και αυτό, πρέπει να τα πάρω κάθε μέρα. Δεν είναι ότι τα έχεις εσύ. Οπότε δεν λειτουργεί το σύστημα ούτε από τα ιατρικές θεραπείες, ούτε από τα παθολογικές. Δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές είναι ελάχιστοι. Δεν έχουμε περίθαλψη. Δηλαδή, άμα συμβεί κάτι, δεν έρχεται ο γιατρός στο θάλαμα σε δύο, αλλά πρέπει να πας εσύ σε πάνω μάλλον σε χωτό, ή σε φορείο, ή σε κρατούμενος, κάτω στο εφημερίο για να σε δει όπως υπάρχει. Γιατί υπάρχουν μέχρι τις 9 ώρα, μετά δεν υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας ειδικευόμενος, ο οποίος εξυπηρετεί όλη τη δυναμικότητα του Κορυδαλού, που είναι 2.500 άτομα. Όχι το νοσοκομείο του Κορυδαλού μόνο, σκρατουμένος, αλλά όλο το Κορυδαλό. Αυτός ο ειδικευόμενος γιατρός εξυπηρετεί 2.500 άτομα. Το σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Και τι κάνει. Είδε τους εξυπηρετεί καθόλου και τους κλείνει ασπιρίνες, ή αν είναι το περιστατικό εμπίγο, τους φέρνει στα εξωτερικά νοσοκομεία. Τους φέρνει στο Νίκαια, τους φέρνει στο Ευαγγελισμό, τους φέρνει στο Αττικό, τους φέρνει ξέρω τους στέλνει. Τώρα πώς τους στέλνει. Αυτό είναι ένα θέμα που στέλνει. Είναι στην αφορά. Οι κλίνες που κάνουν τις μεταγωγές για νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν. Ενώ θα πρέπει να είναι εδώ πέρα παρακαλυσμένο ένα στενοφόρο που χωρίς τετράρου, βάσου να εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες όλου του Κορυδαλού, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε κάθεται ένας που έχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο κορυφαίο ή κάνει από την αυτοκτονία, εγκεφαλικό κλπ. Και δεν είναι να πεθάνει. Αν ο χρόνος ταιριάξει με την έλευση της κλούβας που θα έρθει, όχι καλώς μπορεί και να σκαπουλάρει. Αν δεν ταιριάξει, δεν πειράζει, ο επόμενος. Η υποδομή είναι καλά. Φθαρμένες πόρτες, οσμές, κρεβάτια διπλά με σπουδές, στρώματα που βρωμάνε, στρώματα χωρίς κρεβάτια, σπασμένα τζάμια, σπασμένα πλακάκια, λεκάνες που τρέχουνε, καθρέφτες σπασμένοι, νηπτήρες καταλυμμένοι. Δεν επισκευάζονται, υπάρχουν, αλλά δεν επισκευάζονται. Γιατί να επισκευάζονται δεν ξέρουν. Πιθανόν το νοσοκομείο να μην θέλουν να επισκευάσει. Πιθανόν να μην υπάρχουν κονθήλια του Υπουργείου. Πιθανόν ο Θεός να μας πεισεί. Τα δεν επισκευάζουν, είναι ερυπωμένα. Δηλαδή ενώ υπήρχαν οι κατασκευές, τώρα πια δεν υπάρχουν. Στο δεύτερο όροφο υπάρχει μια κουζίνα υποτυπώδης. Όταν λέω κουζίνα, ένα κουζινάκι με δύο μάτια, στα οποία υποτίθεται ότι μαγειρεύουν, εξυπηρετούνται καμιά περιταγεύση, καμιά κρατούμενη οροθετική που είναι στο δεύτερο όροφο, το οποίο χαλάει συνέχεια και δεν φαίνουνε. Υπήρχε ένας φούρνος προκυμάτων, ο οποίος καίγεται χαλάει και δεν εγκαθίσταται ποτέ. Το αφήσετε μετά από 2-3 μήνες, 4-5. Τα σκουπίδια είναι δίπλα ακριβώς από τους φάχους που γίνεται το σερβίρισμα του φαγητού. Τα ντουλάπια έχουν καταρρεύσει, δεν υπάρχουν ντουλάπια. Οι βρύσες είναι σπασμένες, δεν λειτουργούν. Ή λειτουργεί το ένα από αυτά τα δύο. Έχουμε δύο βρύσεις, η μία λειτουργεί σχεδόν ποτέ, η άλλη μία έχει μόνο κρύο νερό αντί για ζεστό. Το δάπεδο και στα πανίκια του κουζίνε είναι συνέχεια με νερά που τρέχουν και τα οποία τα πατάμε και τα μεταφέρουμε όλα αυτά μέσα στους θαλάμους που κοιμόμαστε κλπ. Η καθαριότητα υποτίθεται ότι κάνουμε εμείς και όχι εργαζόμενοι να μπουν μέσα να καθαρίσουν. Τα απορριπαντικά που μας δίνουν για καθαριότητα, χλωρίνες κλπ. Είναι ελάχιστα και νερωμένα. Δεν είναι καθαριότητα που υποτίθεται ότι δεν μας δίνουν. Δηλαδή σαφιά υγεία, σαπούνια, οδοντόκρεμα, οδοντόβουτσες και τέτοια δεν δίνονται καθόλου. Δεν υπάρχουν αυτά καθόλου. Αν έχεις να πάρεις κάτι, αν δεν έχεις δεν παίρνεις. Οι περισσότεροι φαντάζομαι δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν τίποτα. Α, δεν υπάρχουν συγγενείς κιόλας. Δεν σ' άκουσα. Λέω, οι περισσότεροι φαντάζομαι από τους κρατούμενους δεν έχουν και λεφτά. Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να με άνεση να αγοράσουν. Δεν έχουν ούτε λεφτά, ούτε σταδιομία, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Οι υπόλοιποι Έλληνες που είναι οι περισσότεροι πάλι ισχύει το ίδιο, δεν έχουν συγγενείς κλπ. Και τώρα έχουν μια μικρή μειοψηφία γύρω στα 5-10%.
κάποιον που τη βοηθά, εντάξει, αυτό δεν είναι αμελητό ποσό. Η σύντηση είναι κάτι ανύπαρκτο. Αποτελεί ζήτημα να αφορά πάντα. Λέμε ότι οι αθλητικοί πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο βιοτολόγιο. Δηλαδή να πλούσιζε πρωτεΐνες, να τρεφάμαστε ψηλά για τις θεραπείες που παίρνουν είναι τοξικές και είναι χημικές. Θα είναι κοκτέιλ φαρμάκων, αυτό είναι κοκτέιλ φαρμάκων, αυτό είναι πολύ καλό φαγητό. Το φαγητό σημαίνει σε βάση ρύζι, μακαρόνια, πατάτες. Και τίποτα άλλο. Κρέας και τα λοιπά. Κρέας, τρώμε κανένα πιφτέκι το οποίο είναι συνθετικό, ενώ κατεψυγμένο και άγευστο και λοιπά. Και όσο επιτοπλές φροντίζουν, ο ανθρώπους που να μαγειρεύουν είναι άθλιος. Δηλαδή, ενώ αυτά τα υλικά, λίγο πολύ ένας καλός μάγειρας, θα μπορούσε να φέρει βοηθόντες ώστε να τρώγονται, δεν ξέρω το κάνουμε, μάλλον δεν είναι εκφράζοντα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν μάγειρα ειδικευμένα εδώ. Ενώ υπάρχουν φυλακισμένοι μάγοι, δεν θέλουν ένα φυλακισμένο μάγειρο. Είναι παιδιά, εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν την καθοδήγηση του επιστατούντο σε αυτή τη φύλακα, φλέγουν και μαγειρεύουν. Δηλαδή, ρίξε τα μακαρόνια, ρίξε το λάδι, ρίξε τα λάδι, κάπως έτσι. Δεν είναι άνθρωποι που να ξέρουν να μαγειρεύουν. Οπότε και τον τεχνί είναι ότι απλά είναι μαγειρεύουν, γιατί τελικά μαγειρεύουν είναι σαφρά. Το λάδι είναι, δεν ξέρουν τι λάδι είναι. Οι ντομάτα, παιδιά που βάζουν, δεν ξέρουν τι ντομάτα είναι. Και για να δω πιο συγκεκριμένα και αυτά που λέω, τα παιδιά που τρώνε ιδιαίτερα φαγητά κοκκινιστά, τα μαδερά που λένε, έχουν συνέχεια λάδι. Πρέπει στα γιατί να μας δώσουν συνέχεια, να μας δώσουν ασαφουρή, να μας δώσουν ημέτρη κλπ. Και τα παιδιά δεν υπάρχουν και πάντα. Οπότε είμαστε με το χέρι στο ποτέ που λέμε. Δεν πειράζει, μόλις φας κάτι, ενώ μόλις το μικρό να τρώξει φαγητό δεν υπάρχουν από αυτά τα πράγματα. Όχι, υπάρχουν ή απαφαγεία και δεν τρώνε τα φαγητά, ή αυτό που τρώνε να φτάνε να διάσει και πράγματα. Αυτά είναι φυσικά η διάθεση που μάθει ξύλι. Αλλά θεωρώ ότι τα φαγητά που μας δίνει επαρκή, γιατί έχει και μια διατροφολόγος εδώ κλπ. Η οποία το έτσι τα φαγητά είναι αφατάλια, μας είπε ότι ο κόσμος έξω πεινάει. Τώρα εμείς απαντήσαμε ότι ο κόσμος που πεινάει, πεινάει και είναι έξω. Εμείς είμαστε υπό την αιγίδα της πολιτείας και είμαστε και άρρωστοι. Και πρέπει να έχουμε άλλη μεταχείριση από τον κόσμο που πεινάει. Μας είπε να μην μιλάμε και να είμαστε ευχαριστημένοι. Τόσο καλά. Ναι, τόσο καλά. Δηλαδή, η πολιτική τους είναι καταστατική 100%. Και είναι γεγονός αυτό που φημολογείται και που είναι γνωστό, ότι η φυλακή πρέπει να είναι πολλά στάδια κάτω από το μέσο όρο της εξωτερικής ζωής. Δηλαδή, αν η φυλακή είναι κοντά στα στάδια που είναι ο μέσος όρος, τότε ο κόσμος υποτίθεται ότι το πρωτεύουσα πρέπει να πάει φυλακή. Οπότε πρέπει να κρατάμε τεχνικά το επίπεδο κάτω από τα όρια. Καλό είναι ενήμεροι. Δεν είναι δυνατόν να μην ενήμεροι ούτε η διεύθυνση για αυτά που γίνονται όλες, ούτε το Υπουργείο. Αλλά το ξέρουν. Εν τω μεταξύ, αυτοί περιμένουν από τη μία μέρα στην άλλη να φύγουν, και λέει και μία μέρα παραπάνω να μείνουν, καλά. Τώρα θα καταστρέψουν τις φυλακές και τα νοσοκομεία και αυτά. Έχουν γίνει καταγγελίες από ευρωπαϊκά συμβούλια, ευρωπαϊκές επιτροπές, έχουν γίνει καταγγελίες από το Συνέδριο του Πολίτη, από το Υγειονομικό του Πειραιά, από εδώ, από εκεί, αλλά εντάξει, στο κουφό την πόρτα, όσο δεν τις βρώτα. Έτσι είναι. Να είσαι ρωτήσω κάτι, Κώστα μου, έχετε κάνει κινητοποίησεις από ό,τι ξέρω. Ναι. Συνεχίζοντας τις κινητοποίησεις, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα τις κινητοποίησεις. Έρχεται και ο Σκανδάλης, μας κοιτάζει, μας ακούει, λέει ότι λαμβάνει υπόψη του αυτά που λέμε, θεωρεί ότι κάποια μέρα που έχουν την αποκέντρωση των φυλακών όσοι έχουν δηλαδή ποινές κάτω από 10 χρόνια, είναι ένα πολύ σπουδαίο μέτρο που όπως είπε ο ίδιος του Περιφανέτης και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από κανέναν άλλο υπουργό δικαιοσύνης, το θεωρεί εξάλλου σπουδευτικό και από κεντρικό μέσο και είναι φαινόταν περήφανο σε αυτό το πράγμα. Όταν του είπαμε ότι αυτό δεν κάνει τίποτα, γιατί πρώτα απ' όλα οι φυλακές δεν αποκεντρώνονται από 10 χρόνια και κάτω, γιατί είναι λίγοι αυτοί. Αλλά και, στα τμήματα, τα αστυνομικά τμήματα, είναι γεμάτα από 200 αθλητικούς που περιμένουν αυτό. Είπαμε να θέλει μια γερή αποκέντρωση, να βάλουν τα 2/5 της ποινής όπως τα έχει βάλει στα 10 χρόνια και κάτω, αλλά δεν ισχύει για τα 10 χρόνια, ισχύει για όλα τα χρόνια, όσα χρόνια και ένας. Αυτός έχουν τα 10 χρόνια και κάτω και εξαίρεσε πάρα πολλές κατηγορίες. Αυτός που έχει κάνει βιασμό, τους τρομοκράτες, τους ληστές, τους κλέτες και πέρασε τίποτα απ' έξω. Δηλαδή μόνο αυτούς που τα μικροκλαστρόνια βγαίνουν σε έξω. Ναι.
κάποιες ώρες πολύ μικρές ποσότητες αγωτικών. Δηλαδή ουσιαστικά λειτουργήσε μια εικονική αποκέντρωση που δεν σκοτώνει τη θύμα, απλά προς να βραθεί. Όταν και είπαμε έτσι ότι θα πρέπει να το κάνει για περισσότερα χρόνια, για 15-20 χρόνια, είπε ότι δεν μπορεί να πάρει το πολιτικό κόστος. Ένα άλλο αίτημα που είπαμε ότι προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί είναι ένας χρωτισμός, οι υπεράριθμοι αυτοί που υπάρχουν, ο υπερβολικός χρωτισμός στους θαλάμους, να μην γυπνιάζουμε με θυματικούς, να μην είμαστε κοντά με θυματικούς, γιατί οι θυματικοί είναι δίπλα στον ίδιο όροφο δηλαδή. Θέλουμε να πούμε τον ίδιο στο σεφ, στους χώρους κλπ. Μπορεί να μην είμαστε στους ίδιους θαλάμους κλπ. Ένα άλλο αίτημα... Αυτό έγινε δεκτό, αλήθεια. Δεκτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει δεκτό. Δεκτό σημαίνει ότι το ακούω ή το κάνω. Α, δεν το κάνω. Έγινε δεκτό, ναι. Ναι, ότι ήταν δίκιο. Αλλά και τίποτα. Α, δεν κάνανε τίποτα. Όχι, τίποτα δεν έγινε. Δεκτά γίνονται όλες τα λόγια, σου λέει, έχεις και μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Ώστε πάρα δεν ξέρω τι θα γίνει, να σκοτώνουν να κάνουν κάτι. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο πράγμα για την ώρα μας είναι όταν μπαίνει κανείς μέσα, πρέπει να πηγαίνει σε χώρες αποκόλουσης και να ξεχάσετε. Και αυτό γινόταν πρώτη μας. Δηλαδή, να τους έρθουν έχουν αυτοί, σε δείχνουν τα ρωτικά μας σήμερα, ούτως ώστε όταν θα ενταχθεί στους κύριους θαλάμους, να είναι εξακριβωμένος ότι είναι υγιής από υπόλοιπα νοσήματα, από τα ρωτικά νοσήματα. Αυτό γινόταν. Μετά, όταν ο πληθυσμός άρχισε και ανέβαινε, δεν μπορούσα να το κάνω γιατί δεν είχα απόρριψο. Οι χώροι επιμόνωση ήταν εκτεκλημένοι. Με αποτέλεσμα οι θυματικοί να πηγαίνουν κατευθείαν στους θαλάμους, όταν λέω θυματικοί, αυτοί που δεν είχαν χρονοποστεί και που ήταν πιθανόν θυματικοί. Και να χωρώ τους υπόλοιπους. Και να μην βλέπεις βραχνά, έχω θυματίες, δεν έχω. Γιατί άμα βάλεις έναν, που είναι ένα νέο καινούριο, που μπορεί να βάλει σαν χάμα, και του κάνεις εξετάσεις. Εκ των υστέρων για θυματίωση, αν του κάνεις πια λεκτή, πάει καλά. Γιατί έτσι χαρακτηρίζεται με τους χάμους και μεταδίδει. Πρέπει δηλαδή μέχρι να δουν τα αποτελέσματα μετά αθλητικά ότι δεν είναι. Δεν έχει ματιός, δεν έχει άλλα μετά τα νοσήματα. Είναι σε χώρο καθημερία. Λέω στο δικό αυτό, αυτό δεν ισχύει. Μας είπε ότι το ότι θα μας φέρει, επειδή ζητήσαμε επίμονη να κάνουμε μαντού για να δούμε ποιοι έχουν υποψία ότι έχουν ματιός κλπ. Είπε ότι θα φέρει μαντού τους οποίους δεν τους έφερε. Δεν υλοποίησε αυτό το αίτημά μας το οποίο ήταν αποδεκτό λεκτικά. Όχι, τα πες όλα, τα πες όλα. Ναι, 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 με τόσα πολλά, δεν έχουμε... Ναι, είναι αναγκασμένα αυτά τα προβλήματα τους. Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν. Το πράγμα είναι ελάχιστο, πολύ μικρό, και ο χώρος που αγνισμούς είναι μία ώρα το πρωί, μία ώρα το βράδυ. Δηλαδή είναι άλλος καθηλωμένος πάνω στο κρεβάτι, να κάθεται στο φωνημένο πάνω στο στρώμα. Το οποίο στρώμα είναι, ας μην το δεις καλύτερα πως είναι. Είναι τύχη. Σάλια, κάτουρα, αίματα, και τα οποία τέτοια στρώματα τώρα φέρανε πάτια και αλλάζουν ενδεικτικά μετά τα παράπονά μας και τις φωνές μας. Μέσα σε ένα χρόνο με 12-15 κρεβάτια αλλάζουν 2-3. 2-3 στρώματα. Δηλαδή ό,τι είναι το είναι εικονικό, επιδερμικό και μηνικό. Αντιλαμβάνουμε. Σήμερα είναι και δεν είναι. Τα είπαμε όλα, Κώστα. Τα είπαμε όλα. Κώστα μου, τι να σου πω. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Και να σε δούμε κάποια στιγμή εκτός φυλακής και να τα συζητήσουμε εκτός φυλακής όλα αυτά. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή δύναμη σε εσένα, Πάσκα. Και σε όλους τους συγκατοίκους σου.